Ο τρόπος που δούλεψες, εμένα δεν με έπεισε πάρα πολύ. Ναι. Αυτό που με έπεισε όμως ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Από μένα ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το που άκουσα το πρώτο ναι, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η τάρτα είναι νόστιμη. Καταρχάς έχεις κάνει μια πολύ ωραία ζύμη, η οποία την έψησες και πάρα πολύ σωστά και ήταν ανοιγμένη όλη όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή αυτό το λεπτό, το ισόπαχο παντού. Βέβαια, θα συμφωνήσω λίγο με τον Σωτήρη. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι, εντάξει, βγήκε ένα πιάτο το οποίο είναι νόστιμο, είναι και η πορεία που πρέπει να έχεις μέσα στο παιχνίδι, τα βήματα. Οπότε αυτό δες λίγο αν μπορείς να διαχειριστείς. Γιατί από μένα, στο θέμα της γεύσης, έχει σίγουρα ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν κατάλαβα ότι έχω και δεύτερη ευκαιρία, λέω δεύτερη φορά θα πω στην κουζίνα και θα δημιουργήσω πανικό. Όχι, εντάξει. Θέλω να ακούσω και εσάς. Χρειάζεται. Γιατί με δύο ναι περνά σίγουρα στην επόμενη φάση, με τρία ναι πας κατευθείαν σπίτι. Θα σου πω. Αρχικά όταν βλέπαμε τη διαδικασία της μαγειρικής... Σας άγχωσε. Εμάς καθόλου. Αλλά φαινόσουν εσύ παραπάνω αγχωμένη από ό,τι πρέπει. Μαγειρικά τώρα θα σου πω το εξής. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία τάρτα, όπως είπε και ο Πάνος. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γέμιση στην τάρτα. Από μένα είναι ένα τρίτο ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να σε δούμε στο διαγωνισμό και να τρώμε τέτοια νόστιμα πιάτα, έστω και αν δεν είναι αυτά που λέμε γκουρμέ. Και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ναι και από μένα. Ευχαριστώ και τους τρεις. Και ελπίζω να φτιάξω πολύ πιο ωραία πιάτα. Πήρα τρία ναι, πάω κατευθείαν σπίτι. Απίστευτο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πόρσα καλά. Καλή Λίλη, έχεις περάσει στο σπίτι του MasterChef. Τώρα να χοροπηδήξω. Θα έπρεπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χοροπηδά φεύγοντας, έχουμε κάμερες. Εντάξει, θα φύγω τρέχοντας για να μην το μετανιώσετε. Μια χαρά. Γεια σας. Γεια. Έφυγε.